Ακόμα στη χωματερή της Ξάνθης παραμένουν τα δέσποτα σκυλιά για τα οποία μια σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες πριν. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για περίπου 600 δέσποτα σκυλιά τα οποία ζουν σε άθλιες συνθήκες στον χιτά της Ξάνθης, με τους φιλοζωικούς συλλόγους της περιοχής να προχωρούν σε καταγγελίες για το εν λόγω θέμα, χωρίς όμως κανένας φορέας της Ξάνθης και γενικότερα όλης της χώρας να ενδιαφέρεται για το τι ακριβώς συμβαίνει. Σύμφωνα μάλιστα με υπεύθυνη του φιλοζωικού σωματείου της περιοχής, οι ίδιοι βρίσκονται σε αναμονή για μια λύση στο εν λόγω πρόβλημα και αν η λύση αυτή δεν έρθει σύντομα θα προχωρήσουν στην εισαγγελία. Όχι, είμαστε στην αναμονή. Επίσημη απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα από τον Δήμο για το τι πρόκειται να γίνει. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε εκεί και να ταΐζουμε και να παίρνουμε τα άρρωστα ζώα με δικό μας κόστος. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν και πώς θα λειτουργήσει. Αυτό που έχουμε λάβει είναι πολύ αγάπη από τον κόσμο, ο οποίος μάζεψε μέσω του Humanity στην Αθήνα πράγματα, από τον Dog Voice, η κυρία Κατσαφάδου. Κόσμος βοήθησε με τροφές γιατί είχαμε ζητήσει τροφές. Mm-hmm. Παραμένουν 600 τα δέσποτα στον χιτά της Ξάνθης. Παραμένουν 600 τα δέσποτα στον χιτά της Ξάνθης. Mm-hmm. Υποφέρουν καθημερινά. Καθημερινά έχουμε δαγκώματα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζώα μεταξύ τους και το ένα δαγκώνει το άλλο. Καθημερινά έχουμε κουτάβια, έχουμε σπασμένα πόδια, έχουμε αρρώστιες. Τα ζώα υποφέρουν, συνεχίζουν. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Απλά ταΐζουμε αυτό που ταΐζουμε. Μάλιστα, και τα ζώα αυτά βρίσκονται στο χιτά της Ξάνθης. Είναι ανάμεσα σε σκουπίδια, οπότε μπορούν να μεταφέρουν αρρώστιες όχι μόνο το ένα με το άλλο, αλλά το ένα με άλλον άνθρωπο που μπορεί να είναι έξω από τη χωματερή. Γι' αυτό δεν ρώτησε κάποιος, δεν φοβήθηκε κάποιος. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή πήρε μια μεγάλη έκταση, προσπαθήσαν λίγο να το μειώσουν λέγοντας ότι τα πλάνα είναι παλιά. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει και έχουμε πρόσκληση, όπου και εσείς μπορείτε να έρθετε να τα δείτε πώς είναι τα ζώα. Αντί να βρούμε λύση εδώ και τώρα, ποιος φταίει, τι φταίει, είναι πέμπτη, δεν είναι αυτό, είμαστε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε κάποια άλλη ενέργεια? Αν δεν δοθεί λύση στις επόμενες 15 μέρες που μας ανακοίνωσαν ότι θα κατατεθεί επιχειρησιακό, ναι βέβαια, πρέπει να πάμε εισαγγελία μετά.